ένα αφιέρωμα στον Τζε Γκεβάρα και τους προβληματισμούς των νέων γύρω από τη μόρφωση, τον πολιτισμό και τη δημιουργία, πραγματοποιήθηκε για δεύτερη χρονιά το μαθητικό φεστιβάλ της ΚΝΕ στην πλατεία Μαβίλη. Δεκάδες νέοι συμμετείχαν και φέτος στο φεστιβάλ, καθιερώνοντας τη διοργάνωση σε θεσμό. Στους προβληματισμούς και τις ανάγκες των σύγχρονων νέων αναφέρθηκε στην ομιλία του το μέλος της ΚΝΕ Γιάννης Χιόνης. Έχει γίνει βήμα έκφρασης, χώρος αμφισβήτησης, εκατοντάδων ερασιτεχνικών συγκριτημάτων σε όλη τη χώρα. Είναι χώρος αγώνα. Τρεις δεκαετίες παραμένει ατόφιο δημιούργημα των μελών και των φίλων της ΚΝΕ. Δεν σπονσοράρεται, δεν μπαίνει στα καλούπια κανενός. Έτσι και τα μαθητικά φεστιβάλ που έχουν ξεκινήσει δίνουν την ευκαιρία σε χιλιάδες μαθητές να πούνε τη γνώμη τους. Σε χιλιάδες συγκροτήματα να εκφραστούν. Στις μέρες μας προσπαθούν τη μουσική, το θέατρο, συνολικά τη δημιουργία να την έχουν το χεριού τους. Δεν θέλουν στίχους που προβληματίζουν, σαμποτάρουν κάθε ήχο που είναι ενοχλητικό για την εξουσία τους. Επίσης, πατώντας την αντικειμενική μας ανάγκη για έκφραση, για ενασχόληση με την τέχνη, προσπαθούν από αυτό να κερδοφορήσουν. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης προβλήθηκαν μικρά βίντεο, ενώ έπαιξαν τα μουσικά συγκροτήματα Ice Cream Cocktails, Gin and Jameson και Red Faction. Να περάσουμε τώρα για λίγο σε αστυνομικό μας ρεπορτάζ και συνάδελφο Σταυρούλα Μορφωτίδη, που ερευνά την πολύκριτη υπόθεση της λαθρεμπορίας της μόρφωσης.